Γεια σας, παιδιά. Σήμερα θα σας πω τρία πράγματα που μισώ για το σχολείο. Ένα είναι πως οι δάσκαλοι τι και να πούν τα μικρότερα από εμάς, παράδειγμα εγώ είμαι πέμπτη, πει ένα δευτεράκι, ένα τριτάκι, ένα πρωτάκι. Κυρία, κυρία, θα ακούσει. Πήγα εγώ μια στιγμή την Πέμπτη. Σε έχω κι άλλη ιστορία την Πέμπτη τώρα. Ναι, την Πέμπτη, ήταν Πέμπτη και είχαν ένα μάλωμα δύο συμμαθητές μου. Πηγαίνω εγώ, λέω, κυρία, ένα συμμαθητής μου εκεί πέρα τρώει ξύλο. Πείτε κάτι. Έρχεται μετά ένα πρωτάκι και λέει, κυρία, δείτε κάνει πυραμίδα. Ουρλιάζω εγώ συνέχεια. Ρε τρώει ξύλο, τρώει ξύλο ρε, τρώει ξύλο. Α, τι ωραία η πυραμίδα. Τρώει ξύλο, άλλος και ακούει και βλέπει την πυραμίδα. Μοιάζω εγώ, τρώει ξύλο, τρώει ξύλο, τρώει ξύλο, τρώει ξύλο ρε κεραία, κοιτάξτε. Τρώει ξύλο, τον έχει σπάσει το ξύλο. Πολύ ωραία πυραμίδα. Τι μου μιλάει, μου έχει ζαλίσει το κεφάλι. Κυρία, κυρία, κυρία. Μα τρώει ξύλο! Γυρνάει πίσω χωρίς να μου πει τίποτα. Δεν πάει καλά. Χωρίς να τη έχω κάνει. Αν γυρνούσε και μ' άκουγε, λέω, κυρία, κυρία, τρώει ξύλο. Εγώ φταίω που ούρλιαζα. Έπρεπε να ουρλιάξω. Και γενικώ εκείνη η κυρία είναι λίγο. Έχω και μάρτυρες, μην νομίζετε. Δεν του λέω ψέματα. Ναι. Το άλλο είναι ότι δεν μας δίνουν αμέσως τα γραπτά. Εντάξει, όχι. Εντάξει, μερικοί είναι και δικαιολογημένοι γιατί παίρνουν πολλά γραπτά, αλλά μερικοί δεν είναι τόσο. Γιατί σχεδόν πάντα, όταν έχουμε ένα τεστ τρίτη, κανονικά, κάνουμε όμως το επιστρέψει μέχρι την Πέμπτη. Αλλά μας το στέλνει μετά από 2 εβδομάδες. Εντάξει, δεν είναι μόνο για τους δασκάλους του σχολείου μου. Το σχολείο μου είναι λίγο δικαιολογημένο. Εντάξει. Αλλά είναι σε άλλα σχολεία και που δεν καθόλου. Μόνο όταν τα πάνε καλά, τα κρατάνε 2 εβδομάδες με 1 μήνα και όταν πάνε χάλια, τους τα φέρνει αμέσως, σε 2 δεύτερα. Βάζει ένα τσακ, ένα πεντάρι, μια υπογραφή, χωρίς να το λέει και το δίνει. Ναι. Το άλλο είναι και το τρίτο είναι ότι όταν μασάμε τσίγλα είναι στη φάση. Τσίγλα, ρε. Διευθυντή, τιμωρία, πώς λένε, αποβολή, 3 μέρες, πέτε και την τσίγλα και αντεγιά. Εντάξει, εντάξει, καταλαβαίνω λίγο πολύ τι θέλουν να πούνε. Αλλά αν ξέρει ο δάσκαλος ή η δασκάλα, αυτό το παιδί είναι ήσυχο, δεν θα κάνει φασαρία. Πρέπει να το αφήσει. Θα είναι και ένα παράδειγμα για να πει αυτός τρώει τσίχλα μέσα στην τάξη, γιατί είναι καλό παιδί και ξέρω ότι δεν θα κάνει φασαρία με την τσίχλα. Εσύ πρέπει να τη φτύσεις, γιατί κάνει συνέχεια φασαρία. Έτσι θα βελτιωθεί και θα τρώει και τσίχλα μέσα στην τάξη. Έτσι θα έπρεπε να γίνει. Όχι να βάζουν τιμωρίες. Ναι, αυτό ήταν το βίντεο. Σας άρεσε, κάντε like, κάντε και μια εγγραφή και bye!